Καλώς ήρθατε στα βιντεομαθήματα του Κέντρου Αρνός. Θα επιλύσουμε την πρώτη άσκηση στη φυσική 1, στην ενότητα έργο και ενέργεια. Η εκφώνηση μας λέει: σώμα μάζας M κινείται κατά μήκος ευθείας με ταχύτητα μέτρου βέισον K ρίζα S, όπου K θετική γνωστή σταθερά και S το διάστημα μετατόπισης. Υπολογίστε το έργο της δύναμης συναρτήση του χρόνου, γνωρίζοντας ότι για τάφσο 0 το S είναι 0. Άρα τι μου ζητάει να βρούμε? Το έργο της δύναμης ή των δυνάμεων που ασκούνται πάνω στο σωματίδιο, καθώς κινείται με αυτή την ταχύτητα. Το σώμα κινείται εδώ σε ευθεία, στον άξονα των Χ. Και αυτό είναι το μέτρο ταχύτητας, K επί ρίζα S, όπου S είναι η απόσταση που έχει διανύσει από το χ ίσο 0, από την αρχή. Για να δούμε τώρα. Το έργο. Θυμόμαστε ο ορισμός του έργου είναι ότι το έργο είναι το ολοκλήρωμα της δύναμης επί τη στοιχειώδη μετατόπιση εσωτερικό γινόμενο μεταξύ των θέσεων χ1 και χ2. Εδώ, στην άσκηση αυτή, δεν ξέρουμε τη δύναμη ή τις δυνάμεις που ασκούν στο σώμα. Ανταυτού ξέρουμε την ταχύτητα, πώς μεταβάλλει το μέρος της ταχύτητας. Οπότε είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε το έργο, όχι από τον ορισμό του, αλλά από μια βασική σχέση, που είναι το θεώρημα έργου κινητικής ενέργειας, ή αλλιώς θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας, το οποίο λέει ότι το συνολικό έργο όλων των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα ισούται με την μεταβολή της κινητικής ενέργειας, ΔΚ. Δηλαδή με την Κ τελική μείον την Κ αρχική. Όπου τελική θέση θα πάρουμε τη θέση στην οποία το σώμα βρίσκει στη θέση Χ ίσον S ή αλλιώς σε ένα χρόνο τετυχαίο και αρχική τη θέση που βρίσκει στη θέση Χ ίσον 0 ή Τ ίσον 0 αντίστοιχα. Έχοντας εμείς ότι το V μεταβάλλεται με τη θέση σύμφωνα με τη σχέση V ίσον K ρίζα S, αρχικά, για Χ ή S ίσο με το 0, η V 0 είναι 0. Άρα και η κινητική ενέργεια είναι 0. Γιατί η κινητική ενέργεια είναι 1 δεύτερο MV τετράγωνο. Άρα τελικά βρίσκουμε ότι το έργο ισούται με την K τελική στη θέση Χ ίσον S, δηλαδή με 1 δεύτερο MV τετράγωνο. Αντικαθιστώντας πάλι τον τύπο της ταχύτητας που μου έχει δώσει, το μέτρο, τελικά έχουμε ότι το έργο ισούται με 1 δεύτερο M επί V τετράγωνο, δηλαδή επί K τετράγωνο επί S. Αυτό που βρήκαμε είναι το έργο συναρτήση της απόστασης, το έργο του S. Μου ζητάει όμως συναρτήση του χρόνου. Δεν έχουμε τελειώσει. Άρα για να το βρούμε συναρτήση του χρόνου, αυτό που είναι συνάρτηση του χρόνου είναι το διάστημα, η απόσταση, το S του T. Αυτό εδώ μεταβάλλεται με το χρόνο καθώς κινείται. Άρα αν βρούμε αυτή τη συναρτησούλα την S του T και την αντικαταστήσουμε στην 1, θα εκφράσουμε και το έργο συναρτήση του χρόνου που μας ζητάει. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Από το μέτρο της ταχύτητας που μου έχει δώσει, εμείς γνωρίζουμε ότι το μέτρο ταχύτητας, εφόσον ευθύ γραμμή κίνηση, ορίζεται ως ds προς dt. Άρα το k ρίζα s, που είναι το μέτρο ταχύτητας, ισούται με ds προς dt. Άρα αν χωρίσω μεταβλητές και ολοκληρώσω, θα βρω το s του t. Πώς θα χωρίσω μεταβλητές? Θα αλλάξουμε θέση στο ρίζα s και στο dt. Επομένως, θα έχω ότι ds προς ρίζα S ίσον με K επί dt. Και ολοκληρώνω. Όρια από 0 ως T. Για τάφσο με το 0 μου είπε ότι το S είναι 0. Άρα από 0 έως S. Την τυχαία χρονική στιγμή T. Το πρώτο ολοκλήρωμα είναι το ds προς ρίζα S, το οποίο κάνει 2 ρίζα S. Με όρια από 0 έως S, οπότε το 0 μηδενίζεται. Ίσον με K επί το ολοκλήρωμα dt που κάνει T. Άρα τελικά έχω ότι το ρίζα S κάνει K δεύτερα επί T.
ή αλλιώς υψώνοντας το τετράγωνο, το S του T είναι K τετράγωνο τέταρτα επί τ' τετράγωνο. Σχέση νούμερο 2. Να θυμηθούμε λίγο αυτό το ολοκλήρωμα. Το DES προς ρίζα S. Αν το ρίζα S το θέλω στον αριθμητή, είναι S στη μείον ένα δεύτερο DES. Το οποίο κάνει S στη μείον ένα δεύτερο συν 1 προς μείον ένα δεύτερο συν 1. Δηλαδή κάνει S στην ένα δεύτερο προς ένα δεύτερο. Ή αλλιώς 2 επί S στην ένα δεύτερο, που το S στην ένα δεύτερο είναι το ρίζα S. Έτσι βρήκαμε το ολοκλήρωμα αυτό. Οπότε τέλος, αν γυρίσω στην 1 και αντικαστήσω όπου έστουται αυτό που βρήκα από τη 2, η 1 λόγω της 2 θα μου δώσει ότι το έργο ισούται με 1 δεύτερο M επί K τετράγωνο επί το S του T, δηλαδή επί K τετράγωνο τέταρτα επί T τετράγωνο. Άρα κάνοντας τις πράξεις εδώ, τα μαζεύω και τελικά το έργο είναι M K τετάρτης επί T τετράγωνο στον αριθμητή προς 2, 4, 8, 8. Άρα αυτή είναι η ζητούμενη συνάρτηση του έργου όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα, όσων δυνάμεων ασκούνται, συναρτήσει του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.